Με τοπική σύγκρουση κυβέρνησης και νησιωτών Βορειοανατολικού Αιγαίου. Κάτοικοι και φορείς είναι αποφασισμένοι να αποκλείσουν τις περιοχές όπου θα γίνουν οι κλειστές δομές, ενώ την Πέμπτη διοργανώνουν συγκέντρωση στην Αθήνα. Το ΣΤΑΡ κατέγραψε εικόνες από τις περιοχές που θα γίνουν τα κλειστά κέντρα στα τρία νησιά. Κανένας διάλογος με την κυβέρνηση, καμία νέα δομή στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου είναι οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που έγινε το μεσημέρι. Η σύγκρουση με την κυβέρνηση για τις δομές είναι θέμα χρόνου. Ήδη οι κάτοικοι της Λέσβου αποφάσισαν να περιφρουρήσουν την περιοχή του Καράβα ώστε να μην χτιστεί η δομή. Είναι προφανές ότι θα αντιδράσουμε στην απόφαση αυτή με κάθε νόμιμο τρόπο και θα κλιμακώσουμε τις αντιδράσεις μας. Ρωτώ όμως την κυβέρνηση, είναι αποφασισμένη να φέρει και τα ΜΑΤ και να δείρει τον κόσμο όπως τον έδερνε ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί στην πρώτη γραμμή και ας φάμε και ξύλο. Στα πλάνα από το drone του ΣΤΑΡ βλέπετε την περιοχή που έχει αποφασιστεί να δημιουργηθεί η κλειστή δομή. Βρίσκεται 20 χιλιόμετρα από τα τουρκικά παράλια σε σχέση με τον καταβλισμό της Μόριας που απέχει 22 χιλιόμετρα. Αναπόφευκτα, λένε οι κάτοικοι, θα δημιουργηθούν παράλληλα δύο μόργες. Καταστροφή. Για μας είναι καταστροφή. Το καλό είναι να τους πάρουν να φύγουν από τη Μυτίλη. Κάθε υπουργός που θέλει να επισκεφτεί τα νησιά μας είναι ανεπιθύμητος. Όταν κάποιος σε βιάζει και σε εκβιάζει, παρακαλώ να συμφωνήσουμε τι αντάλλαγμα θα μου δώσεις ως τόπος προκειμένου να σου κάτσω. Δεν υπήρξε κανένας ευνηδιασμός, υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας. Εδώ και δύο μήνες περίπου έγινε εξαντλητικός διάλογος με τους αρμόδιους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς για τη χωροθέτηση των κλειστών δομών στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Ένταση δημιουργήθηκε το πρωί και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Μυτιλήνης. Θεωρούμε ότι μας εμπέζεται εδώ και τόση ώρες. Σας καταγγέλουμε στο λεσβιακό λαό. Η βόμβα του μεταναστευτικού απασφάλισε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στη Σάμο λίγο έλειψε η πυρκαγιά που ξέσπασε δίπλα στον καταβλισμό στο Βαθύ να επεκταθεί στους οικίσκους των μεταναστών και των προσφύγων. Ευτυχώς η επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα. Να πάσα στιγμή, αν χρειαστούν κάποιο έξτρα χώρο, με το έτσι θέλω, η κυβέρνηση μπορεί να φτιάξει καινούριο χώρο για τους μετανάστες. Ετοιμοπόλεμοι και οι κάτοικοι της Χίου για να μην επιτρέψουν την επέκταση του κλειστού κέντρου στη θέση 17. Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους πολίτες της Χίου να είναι σε εγρήγορση. Την ίδια στιγμή προχωράει καταβολή ανταποδοτικών τελών στους δήμους που στηρίζουν το μεταναστευτικό. Συγκεκριμένα εκταμιεύονται σχεδόν 9,5 εκατομμύρια ευρώ με τα 5 νησιά του Αιγαίου να λαμβάνουν τα περισσότερα χρήματα, καθώς προκύπτει από τη χορήγηση 150 ευρώ ανά έτος για κάθε πρόσφυγα και μετανάστη που διαμένει στις μονάδες φιλοξενίας. Οι νησιώτες πάντως σχεδιάζουν να κάνουν απόβαση την Πέμπτη στην Αθήνα και να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.